Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαι σύντομη για να μπορέσουμε να έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις. Το θέμα που μου έχει ανατεθεί είναι μακροπρόθεσμη παρακολούθηση ασθενών μετά από αντιμετάθεση switch ή κολπική αντιμετάθεση. Και η πρώτη ερώτηση είναι γιατί θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους ασθενείς οι οποίοι έχουν αντιμετάθεση σε ένινγκ Μούσταρντ στην εποχή του aortic switch, του arterial switch, συγγνώμη. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι 50 με 60 χρονών και έχουν πολλαπλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από ένα multidisciplinary team. Και να ξεκινήσουμε με το να θυμηθούμε λίγο την παθοφυσιολογία της μετάθεσης, όπου ουσιαστικά έχουμε κόλπο κοιλιακό συγχρονισμό και κύλιο αρτηριακό δυσυγχρονισμό. Και η ροή του αίματος πηγαίνει από τη συστημική κυκλοφορία μέσω της μητροειδούς βαλβίδας στην αριστερή κοιλία και στο πνευμονικό δίκτυο. Οπότε έχουμε μία υποπνευμονική αριστερή κοιλία και από τις πνευμονικές φλέβες πηγαίνουμε μέσω του δεξιού κόλπου στην συστηματική δεξιά κοιλία που καλείται να ασκήσει μεγάλο έργο εφόσον τροφοδοτεί την αορτή και τη συστηματική κυκλοφορία. Ποια είναι η φυσική ιστορία της μετάθεσης των αγκίων? Αυτό είναι ένα ωραίο άρθρο του Λίβμαν το 69, 742 ασθενείς, από τους οποίους 669, είχαμε 669 θανάτους. Εδώ είδαμε δύο πράγματα. Πρώτον, το ποσοστό ασθενών ανδρών ή γυναικών με απλή μετάθεση αγκίων, όπου είναι 3 προς 1 όταν είναι απλή. Όταν συνδυάζεται με σύμπλοκες παθήσεις, όπως απόφραξη του αριστερού χώρου της αριστερής κοιλίας, το ποσοστό ανδρών και γυναικών είναι 1 προς 1. Το πιο σημαντικό όμως που βλέπουμε στο διάγραμμα είναι ότι στους 3 μήνες 20% των ασθενών είχαν επιβίωση, που σημαίνει ότι είχαμε 80% θνησιμότητα στους 3 μήνες. Και στην ηλικία των 22 χρόνων είχαμε 100% θνησιμότητα. Η δουλειά των χειρουργών είναι πάρα πολύ δύσκολη, μας φαίνεται πάρα πολύ απλή, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη. Χρειαστήκαν 25 χρόνια για να φτάσουμε το 75 στον ζατένι με την επιτυχής αντιμετάθεση αγκίων. Ξεκινήσαμε με τον Χάνλον Μπλάλοκ, όπου κάνανε κολπική διαφραγματεκτομή σαν παρηγορητική μέθοδος στην μετάθεση αγκίων, και μετά περάσαμε στο Σέν και Μούσταρντ, οι οποίοι χρησιμοποιήσαν ο ένας το ίδιο το κολπικό ιστό και ο άλλος περικάρδιο για να φτιάξουν baffles και να μπορέσουν να δημιουργήσουν μία φυσιολογική διόρθωση και όχι ανατομική διόρθωση. Και φτάσαμε στον Ζατένε και μετά με το Λεκόμπ μανούβερο, που είχαμε σημαντική μείωση της θνητότητας. Αυτή είναι ο Σένινγκ και ο Μούσταρντ. Αυτά είναι τα διαγράμματα του Σένινγκ, τα οποία ήταν προεγχειρητικά και μεταγχειρητικά, όπου βλέπουμε την κάτω κύλη φλέβα που ουσιαστικά χωρίζει το συστέμικα από το pulmonary venous baffle. Εδώ βλέπουμε τη μέθοδο του Σένινγκ, η οποία ενώ ήταν πάρα πολύ καλή για εκείνη την εποχή, δημιούργησε πάρα πολλά scars στα επίπεδα των αναστομώσεων, πολλές σουλές, και αυτός ήταν και ο λόγος που θα συζητήσουμε αργότερα, ότι είχαμε πάρα πολλές αριθμίες με τη μέθοδο του Σένινγκ. Εδώ είναι ο Μούσταρντ, ο οποίος χρησιμοποίησε περικάρδιο για να φτιάξει το baffle. Και πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι θέματα είχαμε με το Μούσταρντ και Σένινγκ. Πρώτον, η δεξιά κοιλία, η οποία έχει μάθει να λειτουργεί κάτω από χαμηλό μεταφορτίο, αυτή τη στιγμή καλείται να δώσει παροχή στην αορτή και στη συστηματική κυκλοφορία. Οπότε είχαμε δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας. Επίσης, έχουμε πάρα πολλά θέματα με το ρυθμό, λόγω των ουλών και λόγω του ότι υπάρχει διάταση του κολπικού του δεξιού κόλπου, οπότε είχαμε αριθμίες, κυρίως κολπικό πτερυγισμό και νόσο του φλεβοκόμβου, για τα οποία χρειαζόντουσαν βηματοδότες. Και όπως επίσης ξέρουμε, η τεχνική δυσκολία με το Μούσταρντ και Σένινγκ είναι μεγάλη στην τοποθέτηση των βηματοδοτών. Είχαμε θέματα με τα baffles, είτε διαρροές είτε στενώσεις, και επίσης θέματα με την εγκυμοσύνη.
Λοιπόν, η δεξιά κοιλία είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί με το υπερχοκαρδιογράφημα, γιατί μιλάμε για μία καρδιά, μία δεξιά κοιλία η οποία είναι 3D. Ενώ με το echo τη βλέπουμε μονοδιάστατη. Οπότε πολλές φορές χρειαζόμαστε την μαγνητική τομογραφία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας. Αυτά είναι τα rhythm problems. Συνήθως έχουν πολύ χαμηλό ρυθμό, 50 ασφίξεις και κάνουν νόσο του φλεβοκόμβου. Θα χρειαστούμε, κάνουν και ταχυκαρδίες με προεξάρχουσα τον κολπικό πτερυγισμό και την κολπική μαρμαριγή, για τα οποία επίσης θα χρειαστεί καυτηριασμός ή βηματοδότης. Στα baffles πρέπει να αξιολογήσουμε πάρα πολύ καλά με τον υπέρηχο, όσο μπορούμε να δούμε όλα τα τμήματα του baffle, και το superior, inferior, και το πουλμονάρι, και αν θα χρειαστεί θεραπεία, θα προτιμήσουμε το stenting και αν δεν μπορούμε τη χειρουργική αντιμετώπιση. Συνήθως με το mustard βλέπουμε απόφραξη στο συστηματικό baffle και με το shenning βλέπουμε απόφραξη στο πνευμονικό δίκτυο. Οι διαρροές είναι συνήθως πολύ μικρές και δεν έχουν αιμοδυναμική σημασία, όμως μας προβληματίζουν όταν γίνεται παράδοξη εμβολή και έχουμε right to left και κάνουν εγκεφαλικά επεισόδια. Όταν είναι σπάνια πολύ μεγάλα, μπορεί να χρειαστεί covered stent. Αυτό που θα αξιολογήσουμε με τον υπέρηχο είναι η λειτουργικότητα της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας, τα tunnels και τις πνευμονικές φλέβες. Πηγαίνοντας στον υπέρηχο, λοιπόν, ο οποίος είναι και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης η πιο προσιτή μέθοδος, παρόλο που η μαγνητική είναι πιο accurate, βλέπουμε ότι η μετάθεση παραμένει μια μετάθεση. Δηλαδή, έχουμε διορθώσει την παθοφυσιολογία, αλλά δεν έχουμε διορθώσει ανατομικά το πρόβλημα. Οπότε, βλέποντας τον υπέρηχο, θα δούμε ότι η συστηματική κοιλία είναι η δεξιά και παραμένει συστηματική δεξιά, υπερτροφική και διατεταμένη. Επίσης, στον βραχιάξονα βλέπουμε ότι έχει χαθεί η κλασική σεσέρις ανατομία σχέση, συγγνώμη, της αορτής με το πνευμονικό δίκτυο, και βλέπουμε το double circle χαρακτηριστικό στο βραχή παρασθενικό άξονα της μετάθεσης των αγγείων. Εδώ βλέπουμε στην apical four chamber view κορυφαία δομή 4 κιλοτήτων, διατεταμένη δεξιά, υπερτροφική, και αυτός είναι και ο λόγος που με την πάροδο του χρόνου χαλάει η λειτουργικότητά της. Και επειδή λοιπόν είναι διατεταμένη με την πάροδο των χρόνων, αποκτά ένα D-shaped, γιατί καλείται να δώσει παροχή στη συστηματική κυκλοφορία. Τώρα, πηγαίνοντας στην αξιολόγηση, στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας, δεν έχουμε πάρα πολλές καλές μεθόδους υπερηχογραφικά. Θα μπορούσα να τοποθετηθώ κυρίως με το TAPS, που έχει δείξει πολύ καλά αποτελέσματα, τη μετατόπιση δηλαδή του τριγλοχημικού δαχτυλίου, και το δείκτη της μυοκαρδιακής απόδοσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό αυτών των μεθόδων για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Στην εποχή του standardization δεν μπορούμε να κάνουμε eyeballing, δεν μπορούμε να κοιτάμε τη δεξιά κοιλία στον υπέρηχο και να λέμε είναι μετρίου βαθμού, είναι σοβαρού βαθμού. Πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιο πιο αντικειμενικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι μία μέθοδος που λέγεται μεταβολή της διαμέτρου της δεξιάς κοιλίας στη συστολή και στη διαστολή, και έχει βρεθεί όταν είναι 35%, είναι το κατώτερο reference value για την λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας. Το TAPS, όπως είπα, είναι πάρα πολύ καλή μέθοδος, είναι απλή. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για άτομα τα οποία έχουν κακό υπερηχογραφικό παράθυρο και σαν κατώτερο όριο είναι τα 16 mm. Το γνωστό tissue Doppler. Αυτός είναι ο δείκτης μυοκαρδιακής απόδοσης, ο οποίος είναι καλός γιατί δεν εξαρτάται, δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες φόρτισης της δεξιάς κοιλίας και επίσης από τη συχνότητα. Οπότε μας δείχνει άμα ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά, μας δείχνει μια καλή εκτίμηση της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας. Η ανεπάρκεια της τριγλόγινας δεν μας δείχνει την εκτιμόμενη πνευμονική πίεση, μας δείχνει την συστηματική πίεση.
Όσον αφορά τα baffles, παρουσιάζονται στο 31% των ασθενών πιο συχνά με τα Mustard. Απόφραξη του SVC pathway είναι πολύ συχνή, αλλά πρέπει να προσέχουμε γιατί μπορεί να μην δούμε το σύνδρομο της άνω-κύλης φλέβας, γιατί μπορεί να προχετευθεί το μέσω της κάτω-κύλης, μέσω της αζύγου, οπότε να μην έχουμε κλινική εικόνα του σύνδρομου άνω-κύλης φλέβας. Είναι δύσκολο μερικές φορές να το δούμε με το διαθωρακικό, οπότε καταλήγουμε στην μαγνητική τομογραφία ή σε αξονική. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τα κανάλια για βατότητα και διαρροές. Οι ταχύτητες στα δύο φλεβικά δίκτυα πρέπει να είναι ίδιες. Εάν είναι διαφορετικές, συνήθως αν είναι πάνω από 1,6 μέτρα ανά σεκόντ, υποψιαζόμαστε απόφραξη. Όσον αφορά την απόφραξη του πνευμονικού δικτύου, είναι πολύ σημαντική γιατί αυτό θα οδηγήσει, να την εκτιμήσουμε, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε πνευμονική υπέρταση. Για τις διαρροές σας είπα ότι είναι πολύ σημαντικό να τις δούμε, όχι γιατί είναι αιμοδυναμικά σημαντικές, αλλά γιατί μπορεί να γίνει παράδοξη εμβολή, ειδικά σε setting ταχυαρυθμίας ή βηματοδότη. Πρέπει να χρησιμοποιούμε και modified views, όχι τις views που βλέπουμε συνήθως στους ενήλικες ή στα παιδιά. Πάνω από 1,6 μέτρα ανά σεκόν θεωρείται σημαντική στένωση στο συστηματικό φλεβικό δίκτυο. Εδώ βλέπουμε από την τομή 4 κιλοτήτων την διατεταμένη και υπερτροφική δεξιά κοιλία, τη συστηματική δεξιά κοιλία, και βλέπουμε το baffle της κάτω κύλης, συγγνώμη να το δείξω. Βλέπουμε τις άνω και τις right και left pulmonary veins που πάνε μέσω του πνευμονικού δικτύου στην τριγλόχινα για να πάνε στην συστηματική κυκλοφορία. Οπότε εδώ είναι το σημείο που πρέπει να βλέπουμε laminar flow, γιατί αν θα δούμε απόφραξη ή στροβιλισμό ροής, θα πρέπει να επέμβουμε άμεσα, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική υπέρταση. Εδώ είναι επίσης το σημείο που βλέπουμε τα leaks. Λοιπόν, εδώ είναι το σημείο που βλέπουμε τα leaks. Εδώ είναι το right atrium, ουσιαστικά είναι η αναστόμωση με τον δεξιό κόλπο, όπου πρέπει να υπάρχει ομαλή ροή. Αν υπάρχει απόφραξη, υποπτευόμαστε πνευμονική υπέρταση. Εδώ είναι το pulse doppler του superior tunnel, όπου είναι χαρακτηριστικό ότι πριν την στένωση έχουμε το κύμα το συστολικό, το S μεγαλύτερο του D, ενώ έχουμε μεγάλη ταχύτητα, όμως πηγαίνει στο baseline, οπότε μιλάμε για ήπια απόφραξη. Εδώ βλέπουμε ότι το S, το συστολικό κύμα, είναι μικρότερο του D, και επίσης ότι έχουμε continuous flow, η οποία δεν πάει στο baseline, οπότε εδώ υποπτευόμαστε ότι υπάρχει σοβαρή απόφραξη. Το sniff test είναι ένα πάρα πολύ απλό τεστ από την υποξυφοειδική, όπου πρέπει στη Mustard και Schenning να δούμε 100% collapse. Με το sniff test ουσιαστικά αυξάνουμε την φλεβική επιστροφή, και όταν δεν υπάρχει collapse της κάτω-κύλης φλέβας, υποψιαζόμαστε απόφραξη του inferior baffle. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την contrast echocardiography με injection agitated saline για να δούμε τα baffle leaks. Εδώ βλέπουμε πάλι ένα leak στο pulmonary venous baffle. Ναι. Η πνευμονική υπέρταση είναι μια σοβαρή επιπλοκή της κολπικής αντιμετάθεσης, συμβαίνει σε 7% των ασθενών. Μερικές φορές χρειαζόμαστε τον καθετηριασμό για να εκτιμήσουμε τις πνευμονικές πιέσεις. Εδώ βλέπουμε επίσης έμεσα από τον υπέρηχο εκτιμόμενη πνευμονική πίεση από το πρωτοδιαστολική κλίση πίεσης. Υπάρχει απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας, κυρίως δυναμικής αιτιολογίας, από το septum που πηγαίνει προς την αριστερή κοιλία. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε ένα πρωτόκολλο για αυτούς τους ασθενείς. Όταν είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε άλλες μεθόδους για να δούμε τα baffles, χρησιμοποιούμε την μαγνητική τομογραφία ή την αξονική, και πολύ χρήσιμο είναι και το cardiopulmonary exercise test.
Οι αριθμίες πρέπει να αξιολογούνται όπως και στους άλλους ασθενείς που δεν έχουν συγγενείς καρδιοπάθειες. Αυτά είναι τα guidelines για την επέμβαση μετά από το atrial swiss, πότε πρέπει να επέμβουμε, και ουσιαστικά η αιτιολογία είναι όταν έχουμε σημαντική συστηματική τριλοχημική ανεπάρκεια ή χαλάσει το κλάσμα εξώθησης δεξιάς. Επίσης, τα baffles αντιμετωπίζονται συνήθως με stents, και αν δεν μπορούμε με stents, πηγαίνουμε σε χειρουργική επέμβαση. Και μετά φτάσαμε στο ζατένε, στην aortic switch το 75, όπου έκανε την αντιμετάθεση, της οποίας το κυριότερο πρόβλημα ήταν η μεταφορά των στεφανιών αγγείων, ειδικά όταν υπήρχε δύσκολη ανατομία. Αυτή είναι μια πολύ ωραία μελέτη του Λαλεζάρη, είναι 30 χρόνια εμπειρίας, 332 ασθενείς. Είναι αναδρομική μελέτη και έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας το είχαμε σε ασθενείς οι οποίοι είχαν ενδοτυχωματική πορεία της αριστερής στεφανιαίας και κυρίως την ανατομία κατά Leiden, την περισπομένη από το coronary sinus 1 και το in right από το coronary sinus 2. Οπότε σε αυτούς τους ασθενείς που υπήρχαν αυτές οι ανατομικές ανομαλίες, υπήρχε και χειρότερη πρόγνωση. Εδώ είναι μια άλλη μελέτη του Κέμπνη, όπου έδειξε ουσιαστικά ότι οι ασθενείς μετά από κολπική αρτηριακή αντιμετάθεση έχουν κυρίως lesions στη δεξιά κυκλοφορία, με στένωση στις αναστομώσεις με τους πνευμονικούς κλάδους. Πρέπει τους ασθενείς με την αορτική αντιμετάθεση να τους παρακολουθούμε αρκετά χρόνια, γιατί έχουν παρατηρηθεί αορτική ανεπάρκεια και διάταση της αορτικής αορτής και μετά τα 20 χρόνια. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο του Νιγιάννα Ενόλ, όπου δείχνει, αυτοί πήραν ουσιαστικά ασθενείς και ήθελαν να δουν την υπερτασική απάντηση στην άσκηση. Οπότε, γιατί συνδέεται με αυξημένο ποσοστό υπέρτασης στην ενήλικη ζωή. Οπότε είδανε ότι η γονίωση μετά τη διόρθωση του ισθμού ή μετά την αντιμετάθεση δεν συνδέεται με υπερτασική απάντηση στην άσκηση. Το μόνο που συνδέεται με υπερτασική απάντηση στην άσκηση είναι η υποπλασία του αορτικού τόξου όσον αφορά μετά τον ισθμό. Άρα δεν έχει σχέση η γονίωση με κακή υπερτασική απάντηση. Αυτό που θα δούμε με τον υπέρηχο είναι η ανατομία και η λειτουργικότητα των κοιλιών, η αορτική βαλβίδα και η πνευμονική κλάδη. Χρησιμοποιούμε την μαγνητική τομογραφία και την αξονική, κυρίως για να δούμε την πνευμονική αρτηρία και τους κλάδους, γιατί μετά το aortic switch είναι πίσω από το στέρνο η καινούργια ανατομία. Δεν μπορούμε να δούμε καλά με τον υπέρηχο, κρύβεται, οπότε χρησιμοποιούμε την μαγνητική. Κυρίως οι λόγοι που κάνουμε χειρουργία μετά την αορτική αντιμετάθεση είναι όταν έχουμε μεγάλη απόφραξη στο χώρο εξόδου δεξιάς, μεγαλύτερο του 60 mm κλίση πίεση, όταν έχουμε θέματα με τα στεφανιαία, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ισχυμία και να χρειαστεί καθετηριασμός. Δεν είναι θεραπεία η κολπική ή η αρτηριακή αντιμετάθεση. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Χρειάζονται πολλά χρόνια follow-up και την επόμενη δεκαετία θα ασχοληθούμε με την νεοαορτική βαλβίδα και πόσο θα αντέξει μετά τα 20 χρόνια αποστόπου. Ευχαριστώ.